Έκκληση για οικονομική βοήθεια απευθύνει ο 17χρονος Αλέξανδρος Δημητρουλάκος, ο οποίος πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο και επιληψία και είναι αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε παιδονευροχειρουργικό κέντρο στη Γερμανία προκειμένου να υποβληθεί σε εγχείρηση. Όπως εξηγεί ο πατέρας του νεαρού, η αρρώστια διαγνώστηκε όταν ο Αλέξανδρος ήταν 4 ετών, με τους γιατρούς τότε να συστήνουν στην οικογένεια να περιμένει μέχρι ο γιος τους να γίνει 18 χρονών πριν προχωρήσουν στην επέμβαση. Ωστόσο, πριν από μερικούς μήνες, η κατάσταση υγείας του Αλέξανδρο επιδεινώθηκε με μυοκλονικούς σπασμούς, απώλεια συνειδήσεως και τυφλότητα τις πρωινές ώρες και με τους γιατρούς να λένε στην οικογένεια ότι πρέπει το παιδί άμεσα να μεταφερθεί στη Γερμανία για να υποβληθεί σε επέμβαση. Το κόστος τώρα για να γίνει η εγχείρηση και η νοσηλεία του παιδιού εκτιμάται στα 19.000 ευρώ, με τον κύριο Δημητρουλάκο να επισημαίνει ότι μόλις η οικογένεια εξασφαλίσει τα 5.500 ευρώ που απαιτούνται για την μεταφορά του Αλέξανδρου, θα αναχωρήσει για τη Γερμανία. «Κάνω έκκληση στον κόσμο για τη σωτηρία του παιδιού μου», λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημαίνοντας ότι το μόνο που θέλει είναι το παιδί του να μπορέσει να βγει έξω να παίξει, κάτι που, όπως είπε, δεν έχει κάνει ποτέ του μέχρι σήμερα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να βοηθήσει, να πούμε ότι υπάρχει ανοιχτός λογαριασμός στην Alpha Bank και εμείς να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Το μόνο που επιθυμώ είναι να με βοηθήσει ο κόσμος να γίνω καλά, τίποτα άλλο. Έχεις την αυτή, έχεις τη δύναμη να το παλέψεις και θα το κάνεις, έτσι δεν είναι, όπως το κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Οπότε θες να πας στη Γερμανία να γίνεις καλά, αυτό θέλεις. Και θες τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό σου. Ναι, μόνο αυτό. Και ευχαριστώ για τον κόσμο. Και ευχαριστώ πολύ και εσάς κιόλας. Ο Αλέξανδρος είναι 17 ετών. Έχουμε επιληψία, έχουμε όγκους στον εγκέφαλο και έχουμε και τυφλότητα. Και εδώ και 5 ημέρες φεύγει το αίμα του παιδιού από τη μύτη. Η ζωή του παιδιού μου είναι οριακή. Και ως εκ τούτου παραμερίζω την προσωπικότητά μου και εμού προσωπικός και της οικογένειάς μου και κάνω έκκληση βοηθείας σε όλο το λαό της Χίου δια τη σωτηρία του 17χρονου παιδιού μου. Διότι σας διαβεβαιώνω δεν υφίσταται ούτε μία άλλη επιλογή εκτός από το να πριτανεύσει η θρησκευτική και ανθρώπινη και φιλανθρωπική λογική. Αφενός και αφετέρου θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα το TV Πατρίδα, εσάς προσωπικά, τον κύριο Γιαναρά για τη σπουδαία αγκαλιά και τεράστια αγάπη που έδειξαν στο πρόβλημα δια τη σωτηρία του παιδιού μου. Να μας πείτε τώρα λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να κάνετε εσείς, για ποιο λόγο χρειάζεστε τα χρήματα. Πρέπει να φύγουμε για τη Γερμανία. Εάν δεν πάει το παιδί τις επόμενες μέρες στη Γερμανία, θα έχουμε ακαριαίο θάνατο, διότι θα πέσουν οι όγκοι και οι κύστες μέσα στο εθουσιαίο τμήμα του εγκεφάλου, όπως λένε, είναι ιατρικός όρος. Ναι. Και ως εκ τούτου δεν έχουμε ούτε μία άλλη εκλογή εκτός από το να κάνουμε κάλεσμα στους φιλανθρώπους της Χίου. Οπότε πρέπει να πάτε σε ιατρικό κέντρο στη Γερμανία. Ναι, στο Ανόβερο θα πάμε, στο Ανόβερο. Και από ό,τι με διαβεβαίωσαν, μου λέει, κύριε καθηγητά, σε μία ώρα το παιδί σου θα μπορεί πάλι να βγει, να περπατήσει και να τρέξει. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει παίξει ποτέ του κανένα παιχνίδι, κυρία Μαργαρίτη. Από πόσο χρόνο έχει? Από 4 ετών. Περιμέναμε να ολοκληρωθεί ο εγκέφαλος. Ναι. Περιμέναμε να ολοκληρωθεί ο εγκέφαλος του παιδιού σε ηλικία γύρω στα 18, αλλά δεν προλαβαίνουμε, κυρία Μαργαρίτη, διότι από το περασμένο Σάββατο του φεύγει του παιδιού μου το αίμα από τη μύτη. Πόσα χρήματα χρειάζεστε και εσείς δεν έχετε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή κάτι να καλύψει, ας πούμε, ένα μέρος των εξόδων αυτών που χρειάζονται για να γίνουν? Αυτή τη στιγμή είμαστε, επιτρέψτε μου να το εκλαϊκεύσω, είμαστε εξαντλημένοι οικονομικά και σαν επάγγελμα και από πλευράς επαγγελματικής αποκατάστασης. Ναι. Είμαι καθηγητής, διδάκτορ μουσικής, φωνητικής, αφενός και αφετέρου. Τώρα πια είμαστε στην πρόνοια, κυρία Μαργαρίτη. Κάποτε είχαμε το ΤΕΒΕ. Οπότε δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ασφαλιστικός φορέας για να κάνει. Καμία επιλογή. Έχουμε παροτρύνει διάφορες υπηρεσίες των Αθηνών, υπουργεία και αυτά. Δεν υφίσταται καμία πόρτα ανοιχτή και η ζωή του παιδιού μου κρέμεται από μία κλωστή, κυρία Μαργαρίτη. Πόσο χρήματα εσείς χρειάζεστε? Είναι ευτελές το ποσό, κυρία Μαργαρίτη. Είναι το ποσό, είναι 22.000 στη Γερμανία. 19 μας ζητάει η Σουηδία και 46 η Αγγλία για την ίδια μέθοδο. Εμείς προτείνουμε και μου πρότειναν, μου λέει, κύριε καθηγητά, να πάτε, μου λέει, στη Γερμανία, μου λέει. Οι Γερμανοί μου υποσχέθηκαν ότι, κύριε καθηγητά, το παιδί θα είναι σε μία ώρα, θα μπορεί να φάει και να περπατήσει, χωρίς να ζαλίζεται και να πονάει. Αυτά, κυρία Μαργαρίτη μου. Και εσείς χρειάζεστε, στην ουσία, τα χρήματα τα άμεσα, δηλαδή, για να μπορέσετε να φύγετε. Αυτό μας λέγατε. Ναι, βεβαίως. Αν βρείτε τα λεφτά για τα εισιτήρια. Ναι, αν βρούμε τα λεφτά για τα εισιτήρια, είναι 5.500 ευρώ. Ναι, αυτό, όταν το έχουμε στα χέρια μας το ποσό των 5.500, θα γίνει υπόμνημα
υπόμνημα στο Υπουργείο μέσω του δικηγόρου και του Ιατρικού Επιτελείου του Μετροπόλιταν για να ταξιδέψουμε άμεσα δια τη Γερμανία λόγω της καταστάσεως, γιατί όπως σας προείπα και συγχωρέστε με, η ζωή του παιδιού μου, όπως βλέπετε και έχετε κατεδίαν εικόνα, κρέμεται από μια κλωστή, κυρία Μαργαρίτη. Όλα αυτά τα χρόνια, πείτε μας λίγο έτσι, ποια ήταν η προσπάθεια που κάνατε εσείς και πώς ο Αλέξανδρος κάνει τη δική του προσπάθεια και το δικό του αγώνα. Το παιδί, κυρία Μαργαρίτη, πονάει 12 χρόνια σταμάτητα. Ουδής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να σταματήσει τους πονοκεφάλους και άλλα συμπτώματα που δεν μου επιτρέπεται να τα πω στον αέρα. Αφενός, έχουμε ξαναπάει πάλι και στην Κύπρο και στη Γερμανία. Κάποια στιγμή το 2004 και 2005 τσακώθηκαν, διαφώνησαν σε ένα σημείο ιατρικό οι Γερμανοί με τους Κύπριους. Ναι, είχαν δίκιο οι Γερμανοί. Διαφώνησαν οι γιατροί, βεβαίως. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου είμαστε στην αναμονή εδώ και κάποια χρόνια για να ολοκληρωθεί ο εγκέφαλος, αλλά δυστυχώς φεύγει το αίμα του παιδιού μου από τη μύτη. Ο Αλέξανδρος έχει ελάχιστο αίμα, κυρία Μαργαρίτη, και δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα πλέον.